Καταρχήν, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να ευχηθώ ολόψυχα καλή χρονιά, με υγεία και δύναμη. Και να ευχηθώ στο χώρο που βρισκόμαστε, στο ελληνικό χρηματιστήριο, ανωδική πορεία. Το οποίο θεωρώ και πιστεύω ότι θα είναι ό,τι το καλύτερο για όλους εμάς. Να ξεκινήσω με την Πίνδο με ένα μικρό ιστορικό. Το 1958 μια ομάδα 7 ατόμων με την παρότηση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών αποφάσισε να ασχοληθεί με την πτηνοτροφία και ίδρυσαν τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων η Πίνδος. Σκοπός της ίδρυσης ήταν η ανάπτυξη της πτηνοτροφίας στην Ήπειρο ως συμπληρωματικό εισόδημα των κτηνοτρόφων. Η ουσιαστική λειτουργία του συνεταιρισμού ξεκινάει την δεκαετία του 60, όταν κατασκευάζεται το πρώτο υπολαπτήριο, το πρώτο εργοστάσιο ζωοτροφών και το πρώτο πτηνοσφαγείο. Την δεκαετία του 80 γίνεται αύξηση παραγωγής, εγγραφή νέων μελών και εξυγχρονισμός των εγκαταστάσεων. Το 1990 γίνεται κατασκευή νέου συγκροτήματος πτηνοσφαγείου δυναμικότητας 8.000 κοντόπουλων την ώρα. Την δεκαετία του 90 ο συνεταιρισμός βάζει στόχο την απευθείας διάθεση των προϊόντων στα σημεία πώλησης και ξεκινάει την ίδρυση υποκαταστημάτων κέντρων διανομής σε όλη την Ελλάδα, τα οποία είναι 15 τον αριθμό σήμερα. Πρώτο υποκατάστημα ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη. Το 1995 κατασκευάζεται νέο υπολαπτήριο δυναμικότητας εκόλαψης 600.000 αυγών την εβδομάδα. Το 1996 κατασκευάζεται η μονάδα παραγωγής προψημένων προϊόντων από κοτόπουλο. Το 2000 κατασκευάζεται νέο εργοστάσιο ζωοτροφών δυναμικότητας 20.000 τόνων την ώρα, η οποία το 2006 αυξάνεται σε 40 τόνους την ώρα. Το 2001 εξαγοράζεται η πτηνοτροφική επιχείρηση Σύνκο ΑΕ, η οποία ήταν ο παλιός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ευβίας Χαλκίδας. Στη συνέχεια μετονομάστηκε Αγροζωή και ήταν το άνοιγμα του συνεταιρισμού εκτός του νομού Ιωαννίνων, όπου τάραξε και τα νερά στον κλάδο της πτηνοτροφίας. Το 2003 κατασκευάζεται μονάδα παραγωγής οργανικού λιπάσματος από αχυροστρωμνές πτηνοτροφίων. Το 2008 κατασκευάζεται μονάδα παραγωγής συντήρησης κατεψυγμένων προϊόντων. Το 2014 ολοκληρώνεται η επέκταση του εκολαπτηρίου πάνω στην κρίση και με αρκετά προβλήματα, θα έλεγα, με διπλασιασμό της δυναμικότητας σε 1.200.000 αυγά ανά εβδομάδα και 50 εκατομμύρια νεοσούς το χρόνο. Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών το 1980 17 εκατομμύρια, το 2014 191 για την Πίνδο, για τον Όμιλο 213. Η εξέλιξη της παραγωγής το 1980 7 εκατομμύρια πουλιά, το 2014 κοντεύουμε τα 30 εκατομμύρια πουλιά. Η εξέλιξη του προσωπικού ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια, το 2015 συνολικά στον Όμιλο τα 1039 άτομα απασχόλησης. Μερικές κουβέντες για το όραμά μας. Έχουμε φτάσει στην κορυφή της ελληνικής πτηνοτροφίας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να είμαστε πρωτοπόροι στον κλάδο της πτηνοτροφίας, να βοηθήσουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της πτηνοτροφίας, να προσφέρουμε στην αγορά προϊόντα σταθερής ποιότητας, καλύπτοντας συνεχώς όλες τις ανάγκες των καταναλωτών με σεβασμό στην παράδοσή μας, τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον μας. Ο συνεταιρισμός και έχοντας τον τίτλο του μεγαλύτερου πρωτοβάθμιου συνεταιρισμού εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας, στοχεύουμε να παραμείνουμε στην κορυφή και να αναδεικνύουμε καθημερινά ότι οι συνεταιρισμοί έχουν προοπτική. Οι αξίες μας, η ποιότητα, η ασφάλεια, η αγάπη για το προϊόν, για τους ανθρώπους, για το περιβάλλον, για τον καταναλωτή και σεβασμός στην εξυπηρέτηση των πελατών. Οι εγκαταστάσεις της Πίνδου, πέρα από την εξαγορά που προανέφερα της Αγροζωής, τα πτηνοτροφεία λειτουργούν σε σύγχρονες τεχνολογικά εγκαταστάσεις, μια συνολικής επιφάνειας που ξεπερνάει τις 450.000 τετραγωνικών μέτρων.
από πτηνοθαλάμους παγίνσεως συμβατικών κοτόπουλων, ελευθέρας βοσκής, βιολογικής εκτροφής και πατρογονικών ορνήθων. Το οικολαπτήριο, τα είπαμε και λίγο πριν, έχει διπλασιάσει τη δυναμικότητά του πριν από ένα χρόνο. Τρία εργοστάσια ζωοτροφών λειτουργούν στον Όμιλο, δύο στα Ιωάννινα και ένα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας, όπου τα τρία μαζί, μια συνολική δυναμικότητα 60.000 τόνων, που καλύπτουν τις ανάγκες της διατροφής στα συμβατικά, στις όρνηθες, στην ελευθέρα βοσκή, βιολογική και καθώς επίσης και την εμπορία και παραγωγή σε άλλα μεγάλα ζώα. Δύο πτηνοσφαγεία λειτουργούν στον Όμιλο της Πίνδου, το πτηνοσφαγείο στα Ιωάννινα και το πτηνοσφαγείο στη Νέα Αρτάκη Ευβίας, όπου τα δύο μαζί καλύπτουν μια δυναμικότητα 12.000 κοτόπουλων, εργοστάσιο παραγωγής έτοιμων ψημένων προϊόντων, μονάδα παραγωγής και συντήρησης κατεψυγμένων προϊόντων, χημικό μικροβιολογικό εργαστήριο, μονάδα δρανοποίησης υποπροϊόντων, μονάδα παραγωγής οργανικού λιπάσματος. Η Πίνδος ασχολείται αποκλειστικά με την πτηνοτροφία. Εκτρέφει τις όρνηθες, εκολάπτει αυγά, παράγει νεοσούς, παράγει ζωοτροφές και για τους παραγωγούς και για την εμπορία. Επεξεργάζεται πλήρως τα κοτόπουλα τα οποία παράγει, σε νοπά ολόκληρα, σε τεμαχισμένα, σε κατεψυγμένα, σε κρέας από κοτόπουλο, σε έτοιμα ψημένα. Συνεργάζεται με την Όβο Φρέσκο και την Πτήνο Παραγωγική, παράγει και εμπορεύεται αυγά, βρόσιμα και προϊόντα αυγού, νοπά και κατεψυγμένα. Επίσης, σε συνεργασία με άλλες και αρκετές εταιρείες, διακινεί τα προϊόντα μέσα από το δίκτυο το δικό μας διανομής των 15 υποκαταστημάτων που έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Ελλάδα. Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρει ιδιαιτέρως προς τους παραγωγούς μέλη συνεταίρους, την ιατρική παρακολούθηση, γεωπονική ζωοτεχνική υποστήριξη και management, λογιστική φορολογική υποστήριξη, χρηματοοικονομική υποστήριξη, εκπαίδευση και προμηθεύει όλα τα αναγκαία εφόδια για την εκτροφή και παρακολούθηση των πουλερικών. Τα 15 υποκαταστήματα τα οποία προανέφερα τα κανάλια διανομής και επίσης τροφοδοτεί όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 7.000 σημεία πώλησης συνολικά. Δημόσιους οργανισμούς, νοσοκομεία, ιδρύματα κλπ. Καθώς επίσης και βιοτεχνίες επεξεργασίας κρέατος. Εταιρική διακυβέρνηση, κυρίαρχο όργανο της Πίνδου, είναι η Γενική Συνέλευση με 450 περίπου μέλη παραγωγούς. Συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και καθώς επίσης και για σοβαρά θέματα και λήψη αποφάσεων και ενημέρωση των μελών και δεύτερη και τρίτη φορά εάν χρειαστεί. Εκλέγεται 15 μελές διοικητικό συμβούλιο κάθε 4 χρόνια και τριμελές εποπτικό συμβούλιο. Το οργανόγραμμα λειτουργίας του συνεταιρισμού είναι Γενική Διεύθυνση Τεχνική, Οικονομική, Εμπορική, Διεύθυνση Εργοστασίου Πτηνοσφαγείου, Οικολαπτηρίου Ζωοτροφών και τμήματα αγορών διασφάλισης ποιότητας και ανθρώπινου δυναμικού. Η Πίνδος είναι ενεργό μέλος της συνεταιριστικής οργάνωσης και της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, συμμετέχοντας σε πάρα πολλούς φορείς, οργανώσεις κλπ. Τα οικονομικά στοιχεία. Η κυριαρχία της Πίνδου στον πτηνοτροφικό κλάδο είναι διαχρονική και αυτό αποτυπώνεται και από τον κύκλο εργασιών του 2014, κύκλος εργασιών ο οποίος ήταν καλύτερος και βελτιωμένος από το 2013 και επίσης ακόμα καλύτερος και από το 2012, παρόλη την δυσκολία και την κρίση την οποία βιώνουμε και ιδιαιτέρως εμείς στον επιχειρηματικό κόσμο. Η βελτίωση των στοιχείων είναι θετική και σε ποσοτικά επίπεδα και σε πωλήσεις και σε αξίες και στον αριθμό του προσωπικού. Το 2014 η τοποθετήση των πτηνών, η αύξηση των τοποθετήσεων άγγιξε κοντά το 10%, η αύξηση παραγωγής ζωοτροφών
ξεπέρασε το 8 κοντά στο 9%, η αύξηση πωλήσεων άνω το 13%, η αύξηση των πωλήσεων του ομίλου κοντά στο 12% και οι εξαγωγές αυξήθηκαν περίπου στο 14%. Ο κύκλος εργασιών της Σπίνδου είναι αυξημένος στα 192 εκατομμύρια ευρώ, μια αύξηση κοντά στο 9%. Το EBITDA του 14 στα 11 εκατομμύρια, μια αύξηση που ξεπερνάει το 5,5% του κύκλου εργασιών. Και σαν όμιλος αγγίζουμε τα 213 εκατομμύρια, μια αύξηση που πάνω από 7,5%. Και το EBITDA ομοίως κοντά στα 12 εκατομμύρια. Οι στόχοι μας και οι προοπτικές μας. Η Πίνδος δεν σταματά σε όσα έχει πετύχει μέχρι σήμερα. Οραματίζεται, σχεδιάζει για το μέλλον. Οι σχεδιασμοί μας έχουν στόχο στην βελτίωση της ποιότητας, στην βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, στην επέκταση της δυναμικότητας, στην παραγωγή νέων προϊόντων. Απότερος στόχος όλων των σχεδιασμών μας είναι η βελτιστοποίηση του ωφέλους των παραγωγών μας. Για την επόμενη πενταετία, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη δύναμη και τον αγώνα μας, την αύξηση της παραγωγής η οποία να αγγίξει το 10% ετησίως έως το 2020, να έχουμε φτάσει μια παραγωγή η οποία να ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια πουλιά. Τον εξυγχρονισμό της γραμμής ψήξης του τεινοσφαγείου, ένα ύψος επένδυση 1 εκατομμυρίου και προγραμματίζουμε να υλοποιηθεί μέχρι τα μέσα του 2016, ήδη έχει ξεκινήσει. Επέκταση γραμμής παραγωγής ζωοτροφών, μια επένδυση των 500.000 και χρόνος υλοποίησης έως 31 του 2016. Επέκταση δυναμικότητας εργοστασίου παραγωγής λιπάσματος 1 εκατομμυρίου, σχεδιασμός και προγραμματισμός μέχρι τα τέλη του 2017. Επέκταση δυναμικότητας κτηνοσφαγείου με νέα γραμμή παραγωγής, ένα ύψος επένδυσης που ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ και ο στόχος μας και ο προγραμματισμός μας είναι τέλη του 2017, μέσα στο 2018 να έχει υλοποιηθεί. Με την κατάσταση της γραμμής έτοιμων ψημένων και γραμμή επεξεργασίας προϊόντων από κρέας κοτόπουλο, ένα ύψος επένδυσης που ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια και ο χρόνος υλοποίησης προγραμματισμός για το 2019. Κατασκευή μονάδας βιοαερίου από απόβλητα πτηνοτροφείων, ύψος επένδυσης που ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια και έτος υλοποίησης έως το 20. Με την ολοκλήρωση του πενταετούς προγράμματος, η Πίνδος θα είναι η μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη πτηνοτροφική επιχείρηση στα Βαλκάνια, που λειτουργεί ως πρότυπο συνεταιρισμού. Να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας και για την ανάπτυξη του συνεταιρισμού μας από το βήμα αυτό. Να είστε καλά και καλή χρονιά.